Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσογοητής, έχει ζητήσει το λόγο επί προσωπικού, γιατί έγινε μια πολύ συγκεκριμένη προσωπική αναφορά από εσάς, κ. Κατζαφέ. Σε τι συνέστατε το προσωπικό, κ. Χρυσογοητή? Πρόεδρε, ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, νομίζω στην προσπάθειά του να λαϊκίσει, ορισμένες φορές υπερβαίνει τα εσκαμμένα και την ευπρέπεια μέσα εδώ στο Κοινοβούλιο. Λοιπόν, ακούστε να σας πω κάτι. Δεν ξέρω τι γράφουν οι εφημερίδες. Εγώ την πατρίδα μου έχω υπηρετήσει. Την πατρίδα μου υπηρετώ και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Και τίποτα άλλο. Και μην το ξαναπείτε αυτό, σας παρακαλώ, εδώ μέσα. Κάτι άλλο θέλετε να πείτε, προφανώς. Και θέλω να σας πω επίσης το εξής. Εάν οι Αμερικάνοι θεωρούν ότι εμείς έχουμε 500.000 μουσουλμάνους στη χώρα, προφανώς το ακούνε από εσάς. Διότι εμείς έχουμε κάπου 50-60.000 μουσουλμάνους έχουμε σε αυτή τη χώρα. Εσείς λέτε ότι έχουμε 500.000 και δυσφημείτε τη χώρα. Λοιπόν, και τρίτον, ως γνωστόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μουσουλμάνο πρόεδρο. Σε τι συνίσταται λοιπόν η δυσφήμιση της χώρας και η απαγόρευση να μην δώσουν βίζα? Ακούστε λοιπόν και κάτι ακόμη. Γιατί πρέπει να σταματήσετε να λαϊκίζετε εδώ μέσα και να επιχειρείτε να παραπλανάτε τον ελληνικό λαό. Είπατε πάλι, επανήλθατε ψευδώς λέγοντας ότι το 60% των φυλακισμένων και καταδικαστέντων είναι μετανάστες. Είναι ψέμα αυτό. Είναι κακοποιοί, σας είπα. Είναι αλλοδαποί κακοποιοί οι οποίοι ήρθαν στη χώρα για να συμμετέχουν σε ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος και να εγκληματίσουν. Σιγά να μην ήρθαν μετανάστες, εργαζόμενοι φουκαράδες να δουλέψουν για ένα μεροκάματο και μετά πήραν τα Καλάσνικοφ και κάνουν εδώ πράξεις οι οποίες είναι απεχθείς και δολοφονικές. Και επίσης όλοι αυτοί, όπως ξέρετε, δεν πρόκειται να πάρουν ηθαγένεια. Και τέλος, επειδή αναφερθήκατε στην ανάπτυξη, ναι, ένα μεγάλο μέρος της ανάπτυξης αυτής της χώρας είναι έργο μιας προσπάθειας που έγινε από τον ελληνικό λαό τα τελευταία 20 χρόνια και στηρίχθηκε και στη φτηνή εργασία και την εκμετάλλευση των μεταναστών. Και σε ό,τι αφορά την Τουρκία, ξέρετε τι μας προτείνει το κύριε Σοχοίδη. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Τώρα έχετε υπερβεί και εσείς τα εσκαμμένα και του χρόνου και των κανόνων. Από το προσωπικό πηγαίνετε σε άλλες ατραπούς. Και σε ό,τι αφορά την Τουρκία, λέω, ξέρετε τι μας προτείνετε? Να κλείσουμε την πόρτα και εμείς και οι Ευρωπαίοι να μην μιλάμε μαζί τους για να μπουκώσουν τη χώρα με μετανάστες. Λοιπόν, εμείς δεν κλαψουρίζουμε ούτε γκρινιάζουμε. Παλεύουμε να διαμορφώσουμε μια ευρωτουρκική συμφωνία επανεισδοχής και να αναγκάσουμε την Τουρκία να συμφωνήσει με τα αυτονόητα. Και να είστε βέβαιοι ότι το πετύχουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό. Καταρχήν θα πρέπει αυτήν τη διαδικασία να μην την οδηγήσουμε τελικά σε έναν διάλογο χωρίς τελειωμό. Μισό λεπτό, κύριε Καρατζαφέρη. Και επίσης, σε ό,τι αφορά τα σκεπτικά δόγματα στα οποία ανοίγει κανείς ή πρεσβεύει κλπ. Εκεί τώρα οι αναφορές μας είναι πιο προσεκτικές για να μην κάνουμε και κανένα λάθος. Και σε ό,τι αφορά. Σας παρακαλώ, εσείς από κάτω που ξέρετε τι θέλω να πω. Για να μην λέω. Για να μην κάνουμε και κανένα λάθος σε σχέση και με την πίστη, με τα δόγματα στα οποία πιστεύουν και στα οποία ανήκουν και οι αρχηγοί άλλων χωρών. Και ως Μπάρακ Ομπάμα, αν δεν κάνω λάθος, επειδή αυτό το θέμα, θυμάμαι τότε ακόμη και προεκλογικά είχε τεθεί, είχε ο ίδιος θυμίσει ποιο δόγμα πρεσβεύει. Αυτό... Θέλω να σας προφυλάσω από ένα πιθανό λάθος, κύριε Χρυσογοήδη. Από ένα πιθανό λάθος. Γι' αυτό και θα πρότεινα να διαγραφούν οι σχετικές αναφορές, για να μην υπάρχει ίσως λάθος. Κύριε Κατζαφέρη, σας παρακαλώ όμως πολύ επεργαματικά για ένα λεπτό. Δεν θα χρειαστώ τα 10 λεπτά του, κύριε Υπουργού. Κύριε Υπουργέ, εάν με τόση επιπολαιότητα αντιμετωπίσει τα πράγματα, καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνος είστε. Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι μουσουλμάνος. Επιπολαιότητα. Που δεν συγχωρείται σε υπουργό. Δεν συγχωρείται σε υπουργό. Και μάλιστα σε υπουργό που έκανε πολλά ταξίδια στην Αμερική. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και τόσο έγκλημα να είσαι φίλος των Αμερικανών. Και νομίζω αυτό που μπορεί να ομολογηθεί και του Προέδρου του κινήματος. Δεν είναι τόσο κακός που διαμαρτυρηθήκατε. Όσον αφορά επιτέλους το θέμα που σας είπα.
ότι είστε υπουργός προστασίας του αριστερού πολίτη. Πήγε στα Χανιά να μιλήσει βουλευτής κοινοβουλευτικού κόμματος που μέσα στο Δημαρχείο και απαγορεύτηκε από κάποιους εκεί της αριστεράς. Κάποιους αριστεράς. Και δεν κάνατε τίποτα. Ενώ του Πανόρμου που βρέθηκε μια αντισυγκέντρωση, τους κλείσατε όλους μέσα. Και ως προς το δεύτερο, δεν ξέρω τι κάνατε. Προς το πρώτο όμως, δεν κάνατε καθόλου καλά. Γιατί δίνεται δικαίωμα να πιστεύουν αντιουσιαστές ότι μπορούν να αποκαταστήσουν το κοινοβούλιο και το δημόσιο διάλογο. Κάνετε σωστά τη δουλειά σας και μετά να φθαδιάζετε με στη Βουλή. Δεν υπάρχουν άλλα προσωπικά. Οι αναφορές κάθε ομιλητή στην πολιτική άλλων πολιτικών δεν σημαίνει ότι εγείρουν και προσωπικό πρόβλημα.